Με αφορμή το συνέδριο Pandemic Crisis The Day After, έχουμε κοντά μας τον κύριο Άκη Αποστολίδη, πρόεδρο της Επιτροπής Φαρμακευτικών Εταιριών, και τον κύριο Θόδωρο Λιακόπουλο, πρόεδρο της Επιτροπής Εταιριών Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού και Διαγνωστικών, προκειμένου να συζητήσουμε ορισμένα θέματα. Θα ξεκινήσω με τον κύριο Αποστολίδη και θα ήθελα να ρωτήσω, κύριο Αποστολίδη, σχετικά με την πρωτοφανή υγειονομική κρίση που αντιμετωπίσαμε. Πώς κρίνετε τα αντανακλαστικά των φαρμακευτικών εταιριών και πόσο πλέον καταδικασία τις εταιρείες πιο ισχυρές απέναντι σε νέες μελλοντικές προκλήσεις? Κυρία Καζατζίδου, καλημέρα. Καταρχάς, να βάλουμε μέσα στην ερώτησή σας και το θέμα των εμβολίων του παρελθόντος. Δηλαδή, όλα τα εμβόλια που έχουν παραχθεί, είτε μιλάμε για της ερυθράς παροτίτιδας, τετάνου, υπατίτιδας α, υπατίτιδας β, πολιομελίτιδας, διφθερίτιδας, ο συνήθις χρόνος για να παραχθεί ένα εμβόλιο είναι 5 με 10 χρόνια. Στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης του COVID-19, αυτή η περίοδος συμπτύχθηκε σε λιγότερο από ένα χρόνο. Άρα θα έλεγα πολύ αποσπασματικά ότι όχι μόνο οι φαρμακευτικές εταιρείες ανταποκρίθηκαν, αλλά και ξεπέρασαν το στόχο όχι μόνο στην παραγωγή εμβολίων, αλλά και σε θεραπείες οι οποίες θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, όχι στοχευμένη θεραπεία, αλλά τουλάχιστον είχαμε θεραπευτικούς αλγόριθμους που απάντησαν στις προκλήσεις που είχαν οι γιατροί μας όλο αυτό τον καιρό, τα δύο τελευταία χρόνια. Επιπλέον, θα ήθελα να σημειώσω, δώστε με ένα λεπτό, ότι εκτός των εμβολίων, ανταποκριθήκαμε, πιστεύω, σαν φαρμακευτικός κλάδος και με την πρωτοφανή δυνατότητα που δώσαμε σε υγειονομικό υλικό, στα υπουργεία, στα νοσοκομεία, εξοπλισμό των μονάδων ΜΕΘ, εντατικής θεραπείας. Στη δική μας περίπτωση, σαν εταιρεία η ΑΒΒΙ, εκείνο που κάνει ήταν δωρεά φαρμάκων, όπως επίσης και για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες των ασθενών, παράδοση κατοίκων. Βλέπετε λοιπόν, ήταν ένα πολυπίκυλο πλέγμα δράσεων από όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες που πιστεύουμε ανταποκρίθηκαν απόλυτα σε αυτό που περιγράψατε, κυρία Καζαντζίδου, προηγουμένως. Μάλιστα. Κύριε Λιακόπουλε, από τη δική σας πλευρά, σε τι βαθμό η χώρα μας έχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και την τεχνολογία για να αντιμετωπίσει σοβαρές υγειονομικές κρίσεις και σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε σήμερα? Καλημέρα και από μένα. Θα συνεχίσω από εκεί που το άφησε ο Άκης και θα πω ότι η πανδημία ήταν μια χρυσή ευκαιρία στο να αναβαθμίσουμε την τεχνολογία υγείας μέσα στα ελληνικά νοσοκομεία. Και αυτό έγινε γιατί κατά τη διάρκεια της πανδημίας είδαμε κάτι το οποίο δεν το είχαμε δει στο παρελθόν και ήταν αυτή η σύμπραξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με τον κρατικό μηχανισμό. Ξαφνικά λοιπόν γίνανε τόσες δωρεές από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Όπως είπε και ο Άκης, οι εταιρείες μας δώσανε πάρα πολλά υλικά και τεχνολογία μέσα στα νοσοκομεία. Και έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία μας να έχουν μια πολύ advanced τεχνολογία σε διάφορα σημεία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, οι ΜΕΘ οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα ελληνικά νοσοκομεία δεν έχουν καμία σύγκριση με την τεχνολογία που υπήρχε πριν από την πανδημία. Αυτό λοιπόν ήταν μια χρυσή ευκαιρία έτσι ώστε να το αναπτύξουμε ακόμα πιο πολύ και να βοηθήσουμε να αναβαθμίσουμε την τεχνολογία παραπέρα. Αυτό μπορώ να πω εγώ, και ο εξυγχρονισμός του εξοπλισμού είναι κάτι το οποίο ήδη είναι στην ατζέντα του Υπουργείου και των όλων των stakeholders αυτή τη στιγμή. Βγήκε και κάτι καλό δηλαδή από όλη αυτή την κρίση που περάσαμε. Κύριε Αποστολίδη, ωστόσο, τώρα εσείς τι προβλέπετε για το άμεσο μέλλον σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της πανδημίας με φάρμακα και εμβολιασμούς? Και πού οφείλεται, κατά τη γνώμη σας, η έλλειψη εμπιστοσύνης από μέρος του κόσμου στα εμβόλια? Επιτρέψτε μου καταρχάς να τονίσω ότι η πανδημία ανέδειξε με τον πλέον εμφανή τρόπο ότι η υγεία και κατά επέκταση η φαρμακευτική καινοτομία και τα εμβόλια αποτελούν προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της οικονομίας και ταυτόχρονα για την κοινωνική ευημερία. Είναι λοιπόν απαραίτητο οι φαρμακευτικές εταιρείες που συνεχίζουν την έρευνα για την εξέλιξη εμβολίων υψηλής τεχνολογίας
και έχετε γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι θα υπάρχουν εμβόλια που θα καλύπτουν όλη την γάμα των κορονοϊών και της γρήπης στο προσεχές μέλλον, αλλά όπως που θα θωρακίσουν το γενικό πληθυσμό, αλλά όπως επίσης η επιστήμη εξελίσσεται και για άλλα θεραπευτικές επιλογές. Διαβάσατε πρόσφατα για τη θεραπεία του καρκίνου που πλέον θα είναι η άσημος. Εμείς λοιπόν δεν σταματάμε και εφόσον υπάρχουν ιοί, ασθένειες, εμείς θα κάνουμε το αδύνατο δυνατόν για να βρούμε τις κατάλληλες θεραπείες και τα κατάλληλα εμβόλια. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, δυστυχώς ο στόχος που είχαμε θέσει σαν χώρα να φτάσουμε το 80-85% εμβολιασμών, δυστυχώς φαίνεται ότι δεν θα επιτευχθεί και δεν θα επιτευχθεί αν συνεχίσουμε με τον τρόπο που γίνεται η ενημέρωση. Και για να είμαι πιο σαφής, υπάρχουν και κοινωνικοί λόγοι. Να θυμίσουμε σε όλους μας ότι η χώρα μας βρίσκεται στο μετέχμιο μεταξύ Ανατολής και Δύσης και βλέπουμε οι προηγμένες χώρες της Δύσης έχουν φτάσει το 85-90, χώρες όπως η Πορτογαλία το 95% εμβολιασμών του γενικού πληθυσμού, ενώ εμείς είμαστε περίπου στο 62-65%. Και αντίστοιχα, χώρες Ανατολικής Ευρώπης είναι πολύ χαμηλότερα, ακόμη και από το 50%. Έχουν όμορες χώρες που έχουν ποσοστά εμβολιασμών 15-20-25%. Άρα φαίνεται αυτοί οι κοινωνικοί λόγοι ότι θα χρειαστεί μια στοχευμένες παρεμβάσεις και ώστε όσοι είναι από τις κοινωνικές ομάδες επιφυλακτικοί να απαντήσουν στα ιδιαίτερα ερωτήματά τους. Παράδειγμα, μία κοπέλα η οποία θέλει να τεκνοποιήσει έχει διαφορετικές ανάγκες και ερωτήματα από έναν συνταξίουχο 80-85 χρονών που φοβάται για την πιθανές εάν θα κάνει το εμβόλιο κάποιες παρενέργειες. Άρα θα πρέπει να κάνουμε στοχευμένες παρεμβάσεις για κάθε κοινωνική ομάδα. Από εδώ και στέκει. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να επιτευχθεί προκειμένου να προχωρήσουμε, γιατί χωρίς τα εμβόλια. Θα κάνω τώρα μία ερώτηση κοινή και για τους δυο σας, έτσι, με αφορμή το συνέδριο που τα αναμένουμε με μεγάλη έτσι, ανυπομονησία, γιατί θα υποθούν πολύ σημαντικά πράγματα. Στο συνέδριο, λοιπόν, συζητάμε για την επόμενη μέρα, ωστόσο δεν έχουμε βγει ακόμα από την υγειονομική κρίση. Ποιες κατά τη γνώμη σας διαδικασίες πρέπει να επισπεύσουμε και πώς μπορείτε να συμβάλλει το καθένας από το δικό του τομέα στη διαμόρφωση μιας νέας και ανέφελης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την COVID-19, πραγματικότητας. Νομίζω, Θόδωρε, πρέπει να το απαντήσεις πρώτα εσύ. Θα ξεκινήσω εγώ. Θα ξεκινήσω εγώ με ένα βασικό θέμα. Και το θέμα εδώ είναι ότι αυτό που μάθαμε μέσα σε αυτά τα χρόνια της πανδημίας είναι ότι την υγεία θα πρέπει να την δούμε σαν επένδυση. Δεν θα πρέπει να την δούμε σαν κόστος. Τα προηγούμενα χρόνια συνέχεια βγαίνανε οι προϋπολογισμοί και οι προϋπολογισμοί ήταν κάτω χρονιά με χρονιά. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να κάνουμε μια αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών σε όλο το φάσμα του συστήματος υγείας. Και ένας βασικός παράγοντας επιτυχίας είναι να αναπτύξουμε πιο πολύ τα νοσοκομεία μας. Και πώς θα τα αναπτύξουμε τα νοσοκομεία μας? Άλλη μια χρυσή ευκαιρία που βγήκε από την πανδημία είναι η άμεση ανάγκη των ψηφιακών λύσεων. Είμαστε εδώ πέρα τώρα και μιλάμε στο Zoom, παρότι δεν μας αρέσει, γιατί και οι τρεις από ό,τι καταλαβαίνω είμαστε πάρα πολύ επικοινωνιακοί. Αλλά αυτό κάνουμε και αυτό κάναμε 2 χρόνια. Εδώ λοιπόν πρέπει να μπουν οι ψηφιακές λύσεις άμεσα μέσα στο σύστημα υγείας. Δεν νοείται να μην υπάρχει διασυνδεσιμότητα των νοσοκομείων όσον αφορά την τιμολόγησή τους, όσον αφορά τα έξοδά τους, όσον αφορά όλο τον προϋπολογισμό τον οποίο φτιάχνουν. Αυτό λοιπόν πρέπει να γίνει πολύ γρήγορα και ευτυχώς νομίζω στο συνέδριό μας θα συζητηθεί αυτό το θέμα με τον Υπουργό της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και νομίζω θα βγουν αποτελέσματα. Αλλά αυτά τα δύο είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν άμεσα. Υπάρχουν άλλα πραγματάκια λοιπόν τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε, αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Αλλά αν δεν κάνουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, νομίζω θα χάσουμε μια χρυσή ευκαιρία μέσα από τα χρόνια αυτά της πανδημίας. Κύριε Αποστολίδη. Ο κύριος Λιακόπουλος έθεσε με πολύ εύγλωτο τρόπο τα προβλήματα και θα προσέθετα σε αυτά που ανέφερε και την μη ύπαρξη πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Γιατί είδατε, δεν είχαμε ούτε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ούτε στο νοσοκομείο τρέμαμε αν καλυφθούν τα κρεβάτια μονάδων εντατικής θεραπείας και φτάσουν στο 70%
τι θα κάνουμε για να αναπτύξουμε και άλλα κρεβάτια. Άρα θα πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο πώς αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις, γιατί στο ερώτημά σας δεν θέλω να είμαι άγγελος κακών ειδήσεων, κυρία Καζαντζίδου, αλλά δυστυχώς δεν θα έχουμε έναν έφελο μέλλον. Μπορεί να μην έχουμε υγειονομικές κρίσεις και να καταλήξει ο κορονοϊός να είναι όπως μια γρήπη. Αλλά ήδη αναδείχθηκαν άλλα προβλήματα. Βλέπετε, μιλάμε για την ενεργειακή κρίση, μιλάμε για την κρίση στο περιβάλλον, στην άνοδο της θερμοκρασίας κ.ο.κ. Άρα πρέπει να μάθουμε το πώς θα τα αντιμετωπίζουμε. Γιατί, αν πάμε και πίσω, είχαμε την επιδημία της γρήπης 100 χρόνια πριν. Το οποίο πιθανότητες είναι ότι θα επαναληφθεί σε κάποιο μελλοντικό χρόνο. Άρα λοιπόν, δικός μας στόχος πρέπει να είναι η προετοιμασία μας όσο το δυνατόν καλύτερα αυτά τα πράγματα που είναι υπό τον έλεγχό μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις επερχόμενες κρίσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να διαμορφώσουμε αυτά που είναι κρίνοντα από τις δικές μας αποφάσεις και επιλογές. Με άλλα λόγια, είναι στο χέρι μας η επόμενη υγειονομική κρίση να είναι μόνο μια άσκηση ετοιμότητος και όχι ενός πιο αποτελεσματικού συστήματος υγείας και όχι μια σπασμωδική αντίδραση σε έναν εφηβιασμό που θα έχουμε στο μέλλον. Μάλιστα. Και κλείνοντας, να απευθυνθώ σε εσάς, κύριε Ηλιακόπουλε, να μιλήσουμε για το μέλλον. Τι δυνατότητες, ούτως ή άλλως, κυρίως για το μέλλον μιλάμε, το παρόν το γνωρίζουμε και το ζούμε. Και αυτό και το νόημα, να είμαστε προετοιμασμένοι για την επόμενη μέρα. Τι δυνατότητες λοιπόν υπάρχουν να αναπτύξουμε ως χώρα το κομμάτι της τεχνολογίας στον χώρο της υγείας και αντίστοιχα να στρέψουμε τους νέους προς αυτή την κατεύθυνση και επαγγελματικά. Πολύ σωστή η παρατήρησή σας, αλλά νομίζω ότι η απάντηση είναι εύκολη, γιατί οι εταιρείες που εκπροσωπούμε και στις δύο επιτροπές στο Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο είναι εταιρείες οι οποίες έχουν επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό όλα αυτά τα χρόνια, συνεχίζουν να επενδύουν. Μπορώ να σας πω ότι από την δικιά μας εταιρεία, την Johnson & Johnson, και ο Άκης θα πει αντίστοιχα για τη δικιά του, συνέχεια φέρνουμε νέους με πτυχία από το εξωτερικό, όπου αν δεν τους δίναμε την ευκαιρία να έρθουν μέσα στη χώρα, στην τεχνολογία της υγείας, θα μένανε έξω και θα είχαμε το λεγόμενο brain drain να συνεχίζεται. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι βασική μας προτεραιότητα μέσα σε αυτές τις εταιρείες. Οι επενδύσεις έχουν γίνει πολλά χρόνια και συνεχίζονται να γίνονται και το ανθρώπινο δυναμικό είναι εδώ να βοηθήσει. Άρα λοιπόν το μέλλον είναι πολύ ευίωνο. Δεν νοείται σωστή υγεία, σωστό σύστημα υγείας χωρίς την καινοτομία στην υγεία και οι εταιρείες μας είναι πρωτοπόρες σε αυτόν τον χώρο και χρειάζονται οι επιστήμονες για να βοηθήσουν σε αυτή τη νέα προσπάθεια. Και είμαστε εδώ να το αναπτύξουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Μάλιστα. Και η αποστολή, επειδή ο κ. Λιακόπουλος σας έδωσε το λόγο, αν θέλετε, μπορείτε να πω. Έδωσε την πάσα. Τον ευχαριστώ πολύ. Να θυμίσουμε σε όλους τους ακροατές σας ότι ο χώρος υγείας είναι πραγματικά μια ευκαιρία επενδυτικών προτάσεων για τη χώρα μας. Να αναφερθώ στην πρόσφατη επένδυση της Pfizer στη Θεσσαλονίκη, να αναφερθώ στη δική μας προσπάθεια σαν ΑΒΒΙ που έχουμε κάνει την Αθήνα περιφερειακό κέντρο κλινικών μελετών προσελκύοντας άτομα υψηλής εξειδίκευσης που θα φεύγουν στο εξωτερικό, άρα να αναστρέψουμε το brain loss και να τους φέρουμε πίσω το brain regain, αυτό που όπως αποκαλούμε στο χωριό μας. Και αυτό να δώσει δυνατότητες, γιατί κάθε χρόνο επενδύονται περίπου 36 δισεκατομμύρια σε κλινικές μελέτες και δυστυχώς η χώρα μας απορροφά μόνο 100 εκατομμύρια. Αν πηγαίναμε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο, θα μπορούσαμε κάθε χρόνο επενδύονται στη χώρα μας 500 εκατομμύρια ευρώ από όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες και την ΑΒΒΙ, και αυτό θα σήμαινε πολλές θέσεις εργασίας, νέες θέσεις εργασίας, πρόσβαση στην καινοτομία στους επιστήμονες υγείας που αυτή τη στιγμή καθυστερεί 2-3 χρόνια, όπως επίσης και θεραπευτικές επιλογές για τους πολίτες που κατοικούν στη χώρα μας άμεσα, όπως και στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα τα νούμερα και πραγματικά νομίζω ότι και εκεί πρέπει να στρέψουμε και την προσοχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ήταν σύντομη και περιεκτική και εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.